Εμείς θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κώστα Κυριαζή, είναι επιχειρηματίας στο Πορτοχέλι και όπως μας είπε, συγγενικά του πρόσωπα μένουν πολύ κοντά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Να δούμε λοιπόν ποιες πληροφορίες έχετε εσείς, κύριε Κυριαζή, για όλη την κατάσταση βέβαια που επικρατούσε και τις τελευταίες ημέρες από όταν έγινε γνωστό το πρώτο κρούσμα, πόσο μάλλον σήμερα. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εμάς εδώ πέρα με αυτά που συμβαίνουν και πολύ περίεργα θα έλεγα, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτόν τον καιρό που εμείς έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας κυκλοφορούσαν αναδεκάδες, όπως σας το λέω, είτε στα σούπερ μάρκετ, είτε στους δρόμους, είτε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος της επαρχίας, όχι μόνο του χωριού, γιατί η επαρχία αποτελείται από 5-6 χωριά. Και ήταν γύρω-γύρω χωρίς να τους ενοχλεί κανείς, ενώ εμάς μας κάνανε ελέγχους κτλ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό εν μέσω πανδημίας. Από την Μεγάλη Πέμπτη, όταν είχαμε και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα, άλλαξε η κατάσταση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο? Καμία απολύτως αλλαγή. Καμία απολύτως αλλαγή. Να πω την αλήθεια, υποτίθεται ότι πήγανε κάποιοι αστυνομικοί, τώρα μιλάμε για 5-6 άτομα, για 500 να φυλάξουν κτλ. Προσωπικά δεν είδα κάποιους να κυκλοφοράνε την ημέρα του Πάσχα, δεν θέλω να πω και ψέματα. Αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτό το κρούσμα μέσα στη δομή της τάξης των 500 ατόμων, παστομένοι ο ένας πάνω από τον άλλον, δεν θα ερχόταν κανείς ποτέ. Διότι και τη Μεγάλη Πέμπτη που διαγνώστηκε η κοπέλα αυτή που καθαρίζει μέσα με κορονοϊό και ήταν καθημερινός εκεί, δεν πήγε κανείς μα κανείς να δει τι γίνεται. Εμείς το ξέραμε όλοι ότι είναι μια βόμβα έτοιμη να σκάσει, η οποία δεν βγήκαμε όλοι αληθινοί. Δεν μπορώ να ρίξω φταίξιμο ούτε στον Δήμαρχο ούτε σε κανέναν. Απλά πώς αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ, μας μαντρώνουν εμάς μέσα και αυτοί μπορούν ανεξέλεγκτα να κυκλοφοράνε σε όλα τα χωριά χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς. Έχετε, εικόνα, κύριε Κυριαζή, πέρα από τους ανθρώπους που μένουν εκεί, που είπαμε ότι είναι 470, πόσοι εργάζονται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο? Δεν γνωρίζω, αλλά δεν θα είναι τουλάχιστον 20 άτομα όταν πρέπει να εξυπηρετήσουμε 500 ανθρώπους, λέω εγώ. Δεν γνωρίζω πώς είναι. Εσείς μας είπατε, να είναι και 5 άτομα. Εσείς μας είπατε, φαντάζομαι ντόπιοι, σωστά. Πλένονται εκεί μέσα οι δομές αυτού του ξενοδοχείου, γελάμε όλοι στην περιοχή γιατί γνωρίζουμε ότι δεν τηρεί καμία προϋπόθεση για να φιλοξενήσει κόσμο αυτό το πράγμα. Κατ' εμέ και κατά τους περισσότερους πολίτες της περιοχής, όποιον και να πάρω να ρωτήσετε. Δηλαδή έχουμε εικόνες και μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν παραδίπλα και εμένα τα πεθερικά μου μένουν 200 μέτρα μακριά. Φοβόμαστε όλοι, δεν μας αφήνανε τις μέρες του Πάσχα πάνω να τους δούμε. Και ειλικρινά μας λένε και παραγείτονες από εκεί ότι βλέπουν ελλείμματα να καταλήγουν στη θάλασσα και όλα αυτά, τα οποία δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, μια περιοχή και σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, αλλά μια περιοχή τουριστική σαν το Πορτοχέλι, πώς μπορεί να συμβαίνει και να φιλοξενεί υπό αυτές τις συνθήκες ανθρώπους, όχι πρόσφυγες, ανθρώπους από το Τονγκό, Κογκό, Σομαλία, υποσαχάρη Αφρική κτλ. Τι δουλειά έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Κυριαζή, εσείς τώρα τι περιμένετε από τους υπεύθυνους? Ενώ περιμένετε, αν πούν ότι θα κάνουν καραντίνα σε όλη την περιοχή, τι περιμένετε να ακούσετε βασικά από τον κύριο Χαρδαλιά, από τους ειδικούς που είναι εκεί σήμερα? Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν μια καραντίνα για όλη την περιοχή της Ερμιονίδας. Μιλάμε για 7 χωριά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν ας πούμε πηγαίνουν στο Κρανίδι, που είναι το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, το Κρανίδι το επισκέπτονται για τις δουλειές τους και ανθρώποι από την Ερμιόνη και ανθρώποι από την Κοιλάδα και από τα Δίδυμα κτλ. Οπότε κατ' εμέ αυτό που θα γίνει είναι απευθείας να μας βάλουν σε μια καραντίνα της τάξης των 7 χωριών. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσοι κάτοικοι είναι όλα τα χωριά. Οπότε φαντάζομαι ότι εννοείται ότι υπάρχει φόβος διασποράς του ιού και σε άλλες περιοχές, όχι δηλαδή μόνο στο Κρανίδι, μόνο εκεί που είναι το ξενοδοχείο, αλλά και στις όλοι οι ανθρώποι, να κάνουν τις δουλειές τους, κεντρικές υπηρεσίες, νομίζω εκτός από την Ερμιόνη, πηγαίνουν στο Κρανίδι. Στο Κρανίδι, στην πλατεία του χωριού, αν βλέπατε, ας πούμε, πριν 10 μέρες τι γινότανε, δεν θα το πιστεύατε. Να βλέπετε τώρα 20 και 30 ανθρώπους να είναι χωρίς κανένα λόγο και να περιφέρονται στην πλατεία του χωριού. Και μετά από λίγο, σας ξαναλέω, όταν μας κλείσανε εμάς μέσα, αυτούς τους άνθρωπους δεν τους πήρε κανείς να τους πει ότι πρέπει και αυτοί
να μπουν μέσα χωρίς γάντια, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Βεβαίως εγώ περιμένω να κλείσουν όλη την περιοχή, να μας μαντρώσουν για τα καλά μέσα όπως γίνανε στα χωριά της Βορείου Ελλάδας. Όλοι ενημερωνόμαστε και βλέπουμε τι έχει γίνει. Αλλά για ποιο λόγο δηλαδή να αργήσουν τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν εδώ να δουν τα χάλια? Θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρχε καθυστέρηση? Μ' ακούτε? Ναι, θεωρείτε, λέω, κύριε Κυριαζή, ότι υπήρχε καθυστέρηση στο να έρθει κάποιος και βεβαίως, να... Βεβαίως, να σας πω και κάτι. Από τη Μεγάλη Πέμπτη που η καθαρίστρια αυτή η γυναίκα με το σύζυγό της βγήκαν θετική στο τέτοιο, στο δείγμα. Για ποιο λόγο να έρθουν τη Δευτέρα, με το δικό μου το μυαλό, προφανώς όταν έγινε κρούσμα μέσα στη δομή ήρθανε. Ή εκτός αν θέλανε να κάνουν Πάσχα οι άνθρωποι, τι να σας πω. Μάλιστα. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο να σκεφτώ. Εμείς ουρλιάζαμε, όλοι φωνάζαμε ότι ήταν μια γυναίκα η οποία μπαινόβγαινε εκεί, καθαρίζει και άλλα σπίτια, πηγαίνει και σε βίλες του ποδοχελίου και ξέρουμε ότι δούλευε, η μόνιμη δουλειά της ήταν εκεί. Για ποιο λόγο να έρθουν τη Δευτέρα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακόμα και αυτές οι λίγες ώρες είναι κρίσιμες, θεωρώ, μέρες. Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά, και περιμένουμε και εμείς, φαντάζομαι εσείς πολύ περισσότερο, τις ανακοινώσεις τις επίσημες που θα έχουμε μέσα από ώρα σε ώρα. Μέσα στις επόμενες ώρες σίγουρα θα γνωρίζουμε περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριαζή. Να είστε καλά. Υγεία, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.